Στη συνέχεια διαδεσματικών συναρτήσεων που έχουν γενικό τύπο F το τάφ ίσον με α1 το τάφ επί J και α2 το τάφ επί J και α3 το τάφ επί K, κάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα που κάνουμε και για τη συνέχεια των πραγματικών συναρτήσεων πραγματικής μεταβλητής. Δηλαδή, θα πρέπει πρώτα να ελέγξουμε εάν υπάρχει το όριο της διαδεσματικής συνάρτησης F το τάφ. Το πρώτο λοιπόν που κάνουμε είναι να εξετάσουμε εάν υπάρχει το όριο της διανυσματικής συνάρτησης F του τάφ. Όταν το τάφ είναι σε κάποια τιμή τάφ 0. Στη συνέχεια, το δεύτερο που χρειαζόμαστε είναι να βρούμε την αριθμητική τιμή F του τάφ 0, η οποία ασφαλώς θα πρέπει να το τάφ 0 να ανήκει στο πεδίο ορισμού και να ορίζεται αυτή η τιμή. Το τρίτο που θα πρέπει να εξετάσουμε είναι αυτά τα δύο να είναι ίσα, δηλαδή το όριο της διανυσματικής συνάρτησης F το τάφ όταν το τάφ είναι στο τάφ 0 να ισούται με την αριθμητική τιμή της διανυσματικής συνάρτησης στο τάφ 0. Ό,τι ακριβώς κάναμε και με τις συναρτήσεις, με τις πραγματικές συναρτήσεις πραγματικής μεταβλητής. Αυτά τα τρία βήματα χρησιμοποιούσαμε, άρα θα πρέπει να πηγαίνουμε σταδιακά, να εξετάσουμε πρώτα το όριο, στη συνέχεια να βρίσκουμε την αριθμητική τιμή και μετά να συγκρίνουμε αυτά τα δύο αν είναι ίσα. Ή αν είναι ίσα, τότε λέμε ότι και το συμβολίζουμε ως λιμ της F του τάφ όταν το τάφ τίνει στο τάφ 0 ίσο με F του τάφ 0. Όταν ισχύει λοιπόν αυτή η σχέση θα λέμε ότι η διανυσματική συνάρτηση F του τάφ είναι συνεχής στο τάφ ίσο με τάφ 0. Λέμε λοιπόν ότι εάν ισχύει αυτή η σχέση τότε η διανυσματική συνάρτηση F του τάφ είναι συνεχής στο σημείο τάφ ίσο με τάφ 0. Εάν τώρα η διανυσματική συνάρτηση είναι συνεχής σε κάθε σημείο του πεδίου ορισμού της, τότε θα λέμε ότι η διανυσματική συνάρτηση είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της.